Θα γίνει καμπός! Το καταλαβαίνεις! Λοιπόν, μας έρθεις τώρα! Ναι, πάμε φίλοι. Κάλλησε το κορδόμι το φωνάξε το μέκα. Τι κάνετε, έλα! Δεν ανοίγει ποτέ! Αυτά συνέβησαν χθες το πρωί σε λύκειο της Πάτρας και η συνέχεια αναμένεται να δοθεί στα δικαστήρια. Οι γονείς μείναν ευριασμένοι που ένας γονέας ακούμπησε μαθητές και τέτοια και προσπαθούν να ψάξουν ποιος είναι, γιατί ούτε το σχολείο μας λέει ποιος γονέας είναι, λένε ότι δεν ξέρουν ποιος είναι και αυτά. Ακόμα σκεφτόμαστε για το τι θα γίνει. Ναι, και μείνεις, άμα χρειάζεται. Ο μαθητής και η οικογένειά του αναζητούν, όπως ακούσατε, το γονέα που απομάκρυνε τον κάδο και διαπληκτίστηκε με μαθητές και θα ακολουθήσουν όλες τις νόμιμες ενέργειες. Το επεισόδιο που έγινε χθες και πήρε πανελλαδικές διαστάσεις δείχνει πόσο ηλεκτρισμένη είναι η ατμόσφαιρα στα σχολεία. Χθες, όπως μιλάγαμε με τους καθηγητές και συζητάγαμε τους λόγους καταλήψεις, έρχεται ένας γονέας θυμωμένος, άρχισε να βρίζει και να χτυπάει κάδους. Σε κάποια φάση νευρίασε πάρα πολύ και άρχισε να τραβάει τους κάδους, άρχισε να τραβάει παιδιά και μέσα αυτά παιδιά. Ήμουνα εγώ και μου έχωσε και μια αγωνιά. Σε μετά... χτύπησε δηλαδή. Ναι, με χτύπησε. Δεν ξέρω αν το ήθελε ή αν δεν το ήθελε, πάντως αυτό έγινε. Και μετά πάλι καλά ήρθε ένας καθηγητής και τον ηρέμησε. Γιατί αλλιώς δεν ξέρουμε τι άλλο θα έκανε αν προσπαθούσε να μπει μέσα. Μπορεί να χτύπαγε και άλλα παιδιά. Ο μαθητής λέει επίσης πως και από τους καθηγητές δεν δόθηκε ιδέουσα προσοχή. Οι καθηγητές, καθώς γινόντουσαν όλα αυτά, ρώταγα πώς θα επιτρέπουν αυτά τα πράγματα. Και με κοιτάγανε χωρίς να λένε τίποτα. Και απλά μας κοίταγαν στην ουσία. Ήμασταν 2-3 παιδιά μπροστά στην πόρτα, τα οποία μας τράβηξε όλα μαζί μπροστά. Ο παπάκι. Και αυτά, προσπαθούμε να βρούμε ποιος είναι, γιατί δεν μας λένε. Στο μεταξύ, η εβδομάδα ολοκληρώνεται με 24 σχολεία να τελούν υποκατάληψη στην Αχαΐα. Έχει σταλεί στους διευθυντές η εγκύκλειος και οι οδηγίες για όλη τη διαδικασία της τηλεεκπαίδευσης που θα ξεκινήσει σε όλα τα υποκατάληψη σχολεία από την ερχόμενη Δευτέρα.